Θα προσπαθήσω να μην συγκινηθώ πολύ. Βρίσκομαι στον τόπο μου, βρίσκομαι στην Κέρκυρα που λατρεύω. Γυρούμενα άνθρωποι που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια από διάφορες δικές μου πορείες. Και σήμερα βρίσκομαι εδώ για κάτι που πολλά χρόνια κι εγώ είχα ως επιθυμία. Η επιθυμία μας λοιπόν φαίνεται ότι συναντήθηκαν. Η επιθυμία δικιά μου εδώ και χρόνια, συνάντησή μου με τη Χρύσα Σπηλιώτη, η επιθυμία της Βαρβάρας, χρόνια τώρα, της Βαρβάρας της Δούκα, να ανεβάσει αυτό το έργο και η μαγική, ευλογημένη, θα έλεγα, συνάντηση με το Ζαχαρία το Ρόχα που με τίμησε τόσο πολύ λέγοντας ότι κατά κάποιο τρόπο είχε, σκεφτόταν κάποια στοιχεία και από τη δική μου έτσι ζωή και προσωπικότητα, που είναι τεράστια τιμή και τεράστια ευθύνη για να γράψει αυτό το έργο, το οποίο μόλις το διάβασα, μου το έδωσε η Βαρβάρα Ιδούκα, ένιωσα ότι αυτό είναι. Αυτό είναι, μιλώντας για την ψυχή κυρίως της Σύση και όχι μόνο για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή τα ιστορικά που υπάρχουν στο έργο, αλλά για κάτι ακόμη πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο. Αυτή η σύνδεσή της με την Κέρκυρα έγινε μέσα από μια σύνδεση της δικής της ψυχής, της ανάγκης της να βρεθεί σε έναν τόπο που για πρώτη φορά δεν την είδαν ως πριγκίπισσα και αυτοκράτηρα, αλλά ως ένα απλό άνθρωπο, ένα απλό κορίτσι, όπως έλεγε, που της άρεσε να τρέχει με το άλογό της το πόσε χόφεν και να ζωγραφίζει ήλιους και να διαβάζει βιβλία συγγραφέων που αγαπούσε. Και στην Κέρκυρα, λοιπόν, όπως λέει και σε μια φράση ο Ζαχαρίας, μου έδινε ένα πορτοκάλι σε αυτό το νησί. Αγάπησα πιο πολύ ακόμη από το νησί την ίδια τους ίδιους ανθρώπους της Κέρκυρας. Μου έδινε ένα πορτοκάλι και νόμιζα ότι ζωγράφιζα όλο τον κόσμο. Μου έδιναν όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η σύνδεση της Σύσης με την Κέρκυρα στην ουσία ήταν αυτή η σύνδεση ψυχής. Με το δε Χριστομάνο που ο Ζαχαρίας ο Ρόχας, παίζει ένα κομμάτι στο βίντεο που κάνουμε και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία χθες στο Αχίλιο. Είναι ένας καταλύτης, πολύ σημαντικός, γιατί μέσα από αυτό εκείνη μοιήθηκε, ήταν φοβερή η αγάπη της για την φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική γλώσσα, τη μυθολογία, μοιήθηκε μέσα από αυτό. Και μέσα από μια αγάπη και έναν έρωτα, μέσα από το πνεύμα, αυτή ένιωσε μεγάλη ασφάλεια και πέταξε στην ουσία όσο δεν μπορούσε να πετάξει μέσα από το κατεστημένο που ζούσε, μέσα από αυτή την εξουσία. Γιατί το έργο περιγράφει τη σύγκρουση αυτής της ψυχής, στην ουσία μιας ψυχής πολύ ελεύθερης, που η μοίρα την έταξε να είναι πριγκίπισσα, αλλά αυτή ήθελε να είναι αυτό το κορίτσι του Ποσεχόφεν, το απλό κορίτσι μέσα στη φύση που να τρέχει και να μαζεύει λουλούδια και να τραγουδάει και να. Αυτό το πειραχτήρι λίγο. Αντίθετα, αυτό το σύστημα την έκλεισε σε ένα κλουβί, όπως λέει, ένα χρυσό κλουβί όμως, που αισθάνθηκε ότι αυτό το κλουβί έπρεπε να ανοίξει και το αηδόνι να πετάξει προς τα έξω. Δεν τα κατάφερε. Και στο τέλος αυτό πολύ καλά. Προσπάθησε. Αλλά οι συνθήκες της εποχής δεν την άφησαν να το ζήσει αυτό. Αντίθετα, την ψυχή της την πολέμησαν πάρα πολύ. Όμως έχετε αυτό το έργο, όπως λέει, να δώσει μέσα από τη συγχώρεση για τον ίδιο της το δολοφόνο ακόμα, που του ζητάει συγγνώμη εκείνη, γιατί δεν φέρθηκε εκείνη στον εαυτό της όπως θα έπρεπε και στα όνειρά της. Μέσα από τη συγγνώμη και την αγάπη βλέπουμε διαχρονικά την ανάγκη των ψυχών εκείνων που θέλουν και νιώθουν να είναι ελεύθερες και θέλουν να κάνουν τις επαναστάσεις τους, αλλά το σύστημα τους κλειδώνει μέσα και πολλές φορές αυτό στρέφεται εναντίον του εαυτού τους. Το τέλος όμως, το δείτε και στο έργο, υπάρχει αυτή πολύ όμορφη, το πολύ όμορφο μήνυμα για τις ψυχές που ελευθερώνονται μέσα από την αγάπη και τη συγχώρηση. Άρα, είναι ένα έργο που με πολύ αγάπη και πάθος και κάπως αισθανόμαστε να συνδέει όλους αυτή η μνήμη προς τη Χρύσα τη Σπηλιώτη, που αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι κάπου κάπως με κάποιο τρόπο επικοινωνεί εδώ μαζί μας και θα είναι χαρούμενη η ψυχή της να το δει να ανεβαίνει. Με πολύ αγάπη, με πολύ πάθος, με ένα εξαιρετικό επιτελείο, με τη Βαρβάρα τη Δούκα, που είναι μια γυναίκα η οποία τη γνώρισα καλύτερα μέσα τώρα από αυτή τη διαδικασία. Μια γυναίκα του θεάτρου, αυτής της τέχνης, μια δασκάλα με ένα δικό της μάτι στα πράγματα, που ήταν μεγάλη τύχη για το Διπεθέ Κέρκυρας να είναι εδώ. Λυπάμαι που δεν θα συνεχίσει η Βαρβάρα.
Δεν ξέρω, μακάρι θα ευχόμουν να μπορούσε να συνεχίσει. Αλλά είμαι σίγουρη θα κάνει χιλιάδες άλλα πράγματα όμορφα. Με τον Ζαχαρία τον Ρόχο, με το επιτελείο των ηθοποιών, των καταπληκτικών, με όλους εσάς που στηρίζετε και νιώθω αυτή την αίσθηση στήριξης και αγάπης για αυτό που κάνουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να χαρίσουμε στην Κέρκυρα αυτό που της αξίζει σε σχέση με τη Σύση. Δεν έχει γίνει ποτέ, είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται. Εύχομαι, θα προσπαθήσω, θα δώσω και εγώ όλη μου την ψυχή και όλη μας η ομάδα να παρουσιάσουμε κάτι που θα κάνει τους Κερκυραίους και όλους εσάς να νιώσουν πολύ όμορφα. Επίσης, συζητάμε ακόμη, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι διαχρονικό και πέρα από τα όρια μας και τα σύνορά μας, συζητάμε ακόμη αυτό να έχει αναφορά και στους ξένους, στους επισκέπτες μας, που ξέρουν πολύ καλά τη ΣΥΣ, ειδικά οι Ευρωπαίοι, και γι' αυτό συζητάμε τη δυνατότητα και υπερτίτλων, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθουν και ξένοι μας στην Κέρκυρα να δουν αυτό το έργο. Για πρώτη φορά παγκόσμια. Είναι κάτι που νομίζω ότι η Κέρκυρα είναι σημαντικό να το έχει. Οπότε, εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε όλους. Βάζουμε και μια δυνατή κραυγή, και εγώ προσωπικά, γι' αυτό εδώ το κτίριο που βρισκόμαστε, να κλείσει η πλήγη του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας και να γίνει όπως πρέπει να γίνει αντάξιο της Κέρκυρας. Από όλες τις απόψεις. Αισθητικές, λειτουργικές, ό,τι μπορεί να αξίζει στην Κέρκυρα. Η Βαρβάρα το πάλεψε πολύ. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έφτιαξαν τα τελευταία χρόνια εδώ, αυτό το στούντιο που πραγματικά είναι εξαιρετικό. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά. Πρέπει να κάνουμε το θέατρό μας όπως πραγματικά αξίζει στην Κέρκυρα. Και ένα μήνυμα για το Αχίλιο. Επιτέλους και αυτό που πήγαμε προχθές. Θέλω να πω και με την άλλη ιδιότητά μου, ότι δεν μπορεί να έχεις ένα Αχίλιο στην Κέρκυρα. Είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μετά το Μουσείο της Ακρόπολης και αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχω παλέψει, πιστέψτε με πολύ. Δεν αρκεί όμως ένας να παλεύει. Θέλει συλλογική προσπάθεια και εύχομαι πολύ γρήγορα το Αχίλιο και αυτό να ανοίξει τις πόρτες του και να είναι όπως είναι. Το σπίτι της Ίσης.